Δεν τα βρήκαν και πάλι οι εκπαιδευτικέ οργανώσει και ο Υπουργό Παιδεία, οι οποίοι είχαν σήμερα συνάντηση ενημέρωση για τι αλλαγέ που αποφάσισε το Υπουργείο σχετικά με το νέο σύστημα διορισμού. Η ΠΟΕΔ έχει ήδη αποφασίσει δύο οριστά εργασία για τι 11 Δεκεμβρίου από τι 7.30 το πρωί μέχρι τι 9.05. Όπω εξήγησε στον Αντένα ο πρόεδρο τη οργάνωση Φίλιο Φυλακτού, το Υπουργείο Παιδεία δεν του αφήνει άλλο περιθώριο. Θα οδηγηθεί ουσιαστικά στην έξοδο. Έτσι, αντί να έχουμε ένα σύστημα προσλήψεων, το πιο πιθανό θα οδηγηθούμε σε ένα καλό σύστημα απολύσεων. Οι αλλαγέ που πρότεινε ο Υπουργό Παιδεία εστιάζονται στου τρόπου μοριοδότηση. Αυξήθηκε η περίοδο εφαρμογή του νέου συστήματο στα 6 χρόνια με πλήρη οθέτηση το 2020. Λαμβάνονται υπόψη με μεγαλύτερη μοριοδότηση τα σχετικά με την εκπαίδευση ακαδημαϊκά προσόντα, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη το έτο κατάθεση του πτυχίου και όχι το έτο απόκτηση. Υπολογίζεται δε ότι οι 487 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα μονιμοποιηθούν το 2014. Η έκτακτη και μη συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη ΟΕΛ Μεκθέμη Πολιβίου, δεν διασφαλίζονται. Δυστυχώ, ο Υπουργό φαίνεται ότι επιμένει στι απόψει του. Δεν κατοχυρώνει μεγάλο αριθμό συναδέρφων που βρίσκονται σήμερα στην εκπαίδευση. Η ΟΕΛΜΕΚ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, προκειμένου να λάβει αποφάσει για συγκεκριμένα μέτρα αντίδραση. Στη σύσκεψη, στο Υπουργείο Παιδεία συμμετείχαν και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, καθώ και εκπρόσωποι μαθητών και γονέων.